Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια. Σοφία ορθή, ακούσομεν του Αγίου Ευαγγελίου, ειρήνη πάση και το πνεύμα σου. Εκ του κατά Ματθαίου Αγίου Ευαγγελίου, το ανάγνωσμα πρόσχομεν. Δόξα σε Κύριε, δόξα σε. Το καιρό εκείνο εινάγκασεν ο Ιησούς τους μαθητάς αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν αυτόν εις το πέραν, έως σου απολύσει τους όχλους και απολύσας τους όχλους ανέβει εις το όρος κατηδίαν προσεύξαστε, οψίας δε γενωμένης μόνος είναι εκεί, το δε πλοίον ήδη μέσον της θαλάσσης είναι, βασανιζόμενον υπό των κυμάτων, ειν γάρ εναντίος ο άνεμος. Τετάρτη δε φυλακή της νυκτός, απήλθε προς αυτούς ο Ιησούς, περιπατών επί της θαλάσσης, και ειδώντες αυτόν οι μαθητέ, επί την θάλασσαν περιπατούντα, εταράχθησαν λέγοντες, ότι φάντασμα εστί και από του φόβου έκραξαν. Ευθέως δε ελάλησεν αυτοίς ο Ιησούς λέγον, θαρσείτε εγώ ημί, μη φοβήστε. Αποκριθείς δε αυτό Πέτρος είπε, Κύριε ίση ή και λευσόν με προσέλθειν επί τα ύδατα. Ο δε είπεν ελθέ, και κατά βάσης από του πλοίου ο Πέτρος περιεπάτησεν επί τα ύδατα, ελθύν προς τον Ιησούν. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν, εφοβήθη και αρξάμενος καταποντίζεστε έκραξε λέγον, Κύριε σώσον με. Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνα στη χείρα, επελάβε το αυτού και λέγει αυτό, ολιγόπιστε εις τι εδίστασας. Και εμβάντων αυτόν εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος, ιδέν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό λέγοντες, αληθώς Θεού Υιώσι. Και διαπεράσαντες ήλθον εις την γην γέννησαρέ. Κύριε δόξα σοι. Βλέπον δε τον άνεμον ισχυρόν εφοβήθη, και αρξάμενος καταποντίζεστε, έκραξε λέγον, Κύριε σώσον με. Βλέποντας ο Απόστολος Πέτρος που περπατούσε πάνω στα νερά τον άνεμο δυνατό, φοβήθηκε και αρχίζοντας να καταποντίζεται, φώναξε δυνατά στον Κύριο, Κύριε σώσον με. Βλέπουμε, αγαπητοί αδελφοί, σήμερα δύο μεγάλα θαύματα. Βλέπουμε να περιπατεί ο Κύριος επάνω στα νερά και βλέπουμε και τον μαθητή του, τον Άγιο Πέτρο, και αυτός επίσης να περιπατεί επάνω στα νερά της λίμνης, της Τιβεριάδος. Αλλά ο Πέτρος, όσο έβλεπε εις τον Κύριο, περιπατούσε. Όταν εστράφει όμως και είδε τον άνεμο ισχυρό, φοβήθηκε και άρχισε να βουλιάζει. Και τότε φωνάζει, Κύριε σώσε με. Και σχολιάζει ο περίφημος ιεροκήρυκας Νικηφόρος Θεοτόκης, το μεν πνεύμα πρόθυμον, ιδέ σάρξ ασθενής. Ο άνθρωπος είναι αδύναμος και πολύ εύκολα χάνει το θάρρος του. Και μάλιστα όταν πάβει να βλέπει προς τον Κύριον, όταν πάβει ο νους του
να προσεύχεται. Ημέν προθυμία του Πνεύματος, του Πέτρου, έδιωξε από την καρδιά του κάθε φόβο. Γι' αυτό και είπε εις τον Κύριο, αν είσαι όντως εσύ, που εμείς νομίζουμε ότι είναι φάντασμα, αν είσαι όντως εσύ όπως μας λες, που περιπατείς επάνω στα ύδατα, πες μου να έρθω κι εγώ. Έχει πίστη, έχει και αγάπη. Και πράγματι ο Κύριος του είπε έλα και άρχισε να περιπατεί. Ήταν πρόθυμος κατά το πνεύμα ο Απόστολος Πέτρος και διακρίθηκε σε αυτή την περίπτωση όπως και σε άλλες σε σχέση με τους υπόλοιπους Αποστόλους. Κατέβηκε με θάρρος από το πλοίο, επάτησε στο νερό και περπάτησε πάνω στη θάλασσα. Όταν όμως είδε τον άνεμο ισχυρό και αυτό να βυθίζεται μέσα στο νερό, τότε υπερίσχυσε η ασθένεια της σαρκός την προθυμία του Πνεύματος και φοβήθηκε. Αυτή είναι η ανθρώπινη φύση. Πολλές φορές επιτελεί τα μεγάλα και φοβάται στα μικρά και διστάζει. Περπατεί στη θάλασσα και δεν φοβάται τίποτα και φοβάται τον άνεμο. Κάτι παρόμοιο έπαθε και ο Ηλίας, ο προφήτης. Τόσα μεγάλα έργα και θαυμαστά κατόρθωσε και έπειτα φοβήθηκε τις απειλές της Ιεζάβελ. Κάτι παρόμοιο έπαθε και ο Μωυσής. Εφώνευσε τον Αιγύπτιο και έπειτα φοβήθηκε τα λόγια του Εβραίου και αυτοεξορίστηκε στο Σινά. Κάτι παρόμοιο παθαίνουν μερικοί ευσεβείς άνθρωποι, οι οποίοι με μεγάλη προθυμία, χωρίς να φοβούνται κανένα πειρασμό ή κίνδυνο, εισέρχονται στον δρόμο της αρετής, στον οποίον υπάρχει ο Ιησούς Χριστός. Και έπειτα, συναντώντας κάποιο μικρό πειρασμό ή κίνδυνο, διστάζουν και φοβούνται και στρέφουν εις τα οπίσω. Ο Πέτρος όμως έδωσε παράδειγμα Άγιο για αυτές τις περιπτώσεις. Αυτός φοβήθηκε και δίστασε, αλλά δεν στράφηκε πίσω, ούτε απελπίστηκε. Έκραξε μεγαλοφόνος, «Κύριε σώσε με», και αμέσως πέτυχε τη σωτηρία του. Ευθέως δε ο Ιησούς εκτείνας την χείρα, επελάβε το αυτού. Και λέγει αυτό, «Ο λιγόπιστε, εις τι εδίστασες?» Αμέσως ο Κύριος άπλωσε το χέρι του και τον έπιασε και του λέγει, «Γιατί δίστασες, ο λιγόπιστε?» Ταχύσεις αντίληψην ο πολυέσπλαχνος. Αμέσως απλώνει το χέρι του και βοηθά τον Απόστολο Πέτρο. Και αυτός πάλι άφοβα και αδίστακτα στέκεται και περιπατεί πάνω στη θάλασσα. Είναι μάθημα αυτό πολύ μεγάλο, το οποίο μας διδάσκει ότι κι αν και εμείς πέσουμε σε κινδύνους, να προστρέχουμε στον Θεό και να κραυγάζουμε όπως ο Πέτρος, «Κύριε σώσε μας». Και τότε Εκείνος εκτείνει προς εμάς τη φιλάνθρωπο και αντιληπτική και βοηθητική του χείρα και μας σώζει από κάθε κινδυνώδη περίσταση. Και έπειτα περπατάμε κι εμείς και πάλι ανδρείος και μεγαλοψύχος τον δρόμο της αρετής. Αλλά γιατί ο φιλάνθρωπος Κύριος, ο Θεάνθρωπος, δεν επιτίμησε τον άνεμο, καθώς άλλοτε, αλλά ήλεξε τον Απόστολο Πέτρο για να δείξει ότι όχι ο άνεμος αλλά η ολιγοπιστία και ο δισταγμός εφόβιζε και κατεπόντιζε αυτόν. Το ίδιο και τώρα. Δεν είναι οι διάφορες εξωτερικές συνθήκες, οι απειλές, ο ιός, τα οποία φταίνε, αλλά φταίει η ολιγοπιστία και ο δισταγμός που καταποντίζει πολλούς
χριστιανούς και φεύγουν μακριά από την εκκλησία ή φοράνε τις μάσκες ή διστάζουν ακόμα και να φιλήσουν τις εικόνες, το χέρι του ιερέα ή να κοινωνήσουν. Υπάρχει ολιγοπιστία, υπάρχει δισταγμός. Δεν υπάρχει κάτι εξωτερικό που θα πρέπει να φοβόμαστε. Μόνο την αμαρτία πρέπει να φοβόμαστε και την ολιγοπιστία. Και να καταφεύγουμε με πίστη στον Κύριο και να λέμε «Κύριε, σώσε με». Ο Κύριος ελέγχει τον ολιγοπιστία του Αποστόλου Πέτρου. Ελέγχει και την δική μας την ολιγοπιστία. Όσο ο Πέτρος πίστευε θερμά, έφευγε από αυτόν ο φόβος και το νερό κάτω από τα πόδια του ήταν στέρεο. Όταν ολιγοπίστησε και δίστασε, τότε και ο φόβος τον κατέλαβε και το νερό στο οποίο πατούσε διαλυόταν. Σημείωσε δε ότι δεν είπε ο Κύριος στον Πέτρο «άπιστε», αλλά «ολιγόπιστε», γιατί πραγματικά δεν απίστησε ο Πέτρος, αλλά δίστασε, γιατί αν ολοκληρωτικά πιστούσε, δεν θα φώναζε «Κύριε, σώσε με». Και εμείς λοιπόν πρέπει να φωνάζουμε αυτό όταν νιώθουμε μέσα μας φόβο ή δισταγμό ή δειλία. «Κύριε, σώσε με» και ο Κύριος θα μας σώζει. «Και εμβάντων αυτόν εις το πλοίον εκόπασεν ο άνεμος». Και όταν ο Κύριος Ιησούς μαζί με τον Απόστολο Πέτρο μπήκαν στο πλοίο, έπαψε αμέσως ο άνεμος. Και αυτά γράφει ο Άγιος Ματθαίος. Ο δε Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, σιωπήσας μερικά από αυτά που ιστόρισε ο Απόστολος Ματθαίος, ανέφερε συντόμως τα εντωμεταξύ γεγονότα, τα οποία δεν αναφέρει ο Ευαγγελιστής Ματθαίος. Και ένα από αυτά είναι το εξής. Οι μαθηταί ακούσαντες την φωνή του Ιησού Χριστού όταν τους είπε «Εγώ είμαι, μη φοβήστε», ήθελον λαβήν αυτόν εις το πλοίον και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εισήν υπήγον, λέει ο Άγιος Ιωάννης. Και το μεν ήθελον λαβήν αυτόν εις το πλοίον έγινε πριν από την κατάβαση του Πέτρου στη θάλασσα. Το δε ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εισήν υπήγον έγινε μετά την είσοδο στο πλοίο του Ιησού Χριστού και του Πέτρου. Ευθύς δηλαδή μετά την είσοδό τους, το πλοίο πλησίασε στη γη στην οποία οι Απόστολοι έσπευδαν να φτάσουν. Βλέποντας δε ότι η σέλευση του Κυρίου στο πλοίο πάβει μεν τον άνεμο, κατευθύνει δε το πλοίο και το οθεί στη γη στην οποία οι Απόστολοι έσπευδαν να φτάσουν, νόησε, κατάλαβε κι εσύ, ο μαθητά του Χριστού, ότι αυτό είναι σύμβολο, που σημαίνει, τι σημαίνει, ότι στην ψυχή στην οποία θα έλθει ο Κύριος Ιησούς, αμέσως πάβουν τα πάθη, και εισάγει από τα πάθη και ο Κύριος οδηγεί την ψυχή στον ορθό δρόμο και την κάνει να πλησιάσει στην επουράνια πατρίδα, την απόλαυση της οποίας όλοι οι ευσεβείς επιθυμούν και βιάζονται να φτάσουν. Δες δε και τον καρπό των θαυμάτων του Κυρίου Ιησού Χριστού. Έπειτα από αυτά τα μεγάλα θαύματα της βάδισης του Κυρίου στα ύδατα και του Αποστόλου Πέτρου επίσης, οι δε εν το πλοίο ελθόντες προσεκίνησαν αυτό, λέγοντες «Αληθώς Θεού Υιός Ι». Αυτοί που ήταν εις το πλοίο ήρθαν και τον προσεκίνησαν, λέγοντες ότι αληθινά είσαι ο Υιός του Θεού. Ομολογούν δηλαδή την θεότητα του Κυρίου. Γιατί άραγε όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός σε μια προηγούμενη περίπτωση επετίμησε τους ανέμους
και τη θαλάσση και γέννητο γαλήνη μεγάλη. Γιατί τότε αυτοί που είδαν το θαύμα μόνο εθαύμασαν και είπαν ποταπώσεις την ούτως ότι και η άνεμοι και η θάλασσα υπακούσουν αυτό. Μα ποιος είναι αυτός που τον υπακούνε η θάλασσα και η άνεμοι? Θαύμασαν, αλλά δεν ομολόγησαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεοϊός. Γιατί? Ενώ σήμερα αυτοί που είδαν τα θαύματα που εξιστορήσαμε ήρθαν και τον προσεκίνησαν ως Υιόν Θεού και μεγαλοφόνος ομολόγησαν ότι είναι αληθώς Υιός Θεού. Γιατί αυτό το θαύμα είναι ανώτερο από το προηγούμενο. Ο άνεμος και η θάλασσα και καταφύσιν μετά την τρικυμία ησυχάζουν και γαλινιώσουν. Συμβαίνει αυτό και στη φύση. Έχουμε τρικυμία, έχουμε και γαλήνη. Εδώ όμως συνέβη κάτι υπέρ φύση. Ευάδησε και ο Ιησούς και ο Πέτρος, δύο άνθρωποι περπάτησαν επάνω στο νερό, πράγμα που δεν συμβαίνει συνήθως. Ποτέ δεν συμβαίνει. Συμβαίνει μόνο όταν θέλει ο Θεός και το έχουμε δει και σε άλλους Αγίους, όπως την Αγία Μαρία, την Αιγυπτία, η οποία περιπατούσε επάνω στον Ιορδάνη, επάνω στα νερά. Εκ τούτου λοιπόν γνώρισαν οι μαθητές ότι ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος για τον οποίο ο προφήτης Δαβίδ προείπε «Εν τη θαλάσσι εωδήσου και τρίβησου εν είδαση πολλής». Είναι στον 76ο ψαλμό. Πάνω στη θάλασσα είναι η δρόμη σου, πάνω στα ύδατα ετρίβησου. Δηλαδή γνώρισαν, κατάλαβαν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Υιός του Θεού του Ζώντος μετά από αυτά τα μεγάλα θαύματα. Και στη συνέχεια ο Ιησούς με τους μαθητές του διαπεράσαντες ήρθαν στην γη Γενισαρέτ. Και σε αυτό το σημείο φαίνονται ασύμφωνοι οι Ευαγγελιστές. Ο Μέν Ματθαίος λέγει ότι έφτασαν στη γη Γενισαρέτ. Ο Μάρκος διηγείται ότι ο Ιησούς συνάγκασε τους μαθητές αυτού εμβήνε εις το πλοίον και προάγειν εις το πέραν προς Βηθσαϊδάν. Ο δε Ιωάννης γράφει «και ευθέως το πλοίον εγένετο επί της γης εις ειν υπήγον». Αλλά να που είναι όλα σύμφωνα. Πώς συντεριάζονται όλα αυτά και το ένα συμπληρώνει το άλλο? Όταν εισήλθε ο Ιησούς εις το πλοίον, έπαυσεν ο άνεμος και έφτασεν ευθύς εις την γη. Σε ποια γη? Εις ειν υπήγον, σε αυτήν που πήγαιναν, λέγει ο Άγιος Ιωάννης, στη γη που έσπευδαν να φτάσουν, η οποία ήτανε η Βηθσαϊδά, όπως λέγει ο Ευαγγελιστής Μάρκος. Φτάσαντες λοιπόν εκεί, μετά από αυτά, διαπέρασαν και ήρθαν στη γη Γενισαρέτ, όπως ιστορεί ο Ματθαίος. Δεν υπάρχει επομένως καμιά συμφωνία στους τρεις Αγίους Ευαγγελιστάς. Τι διδασκόμαστε από όλα αυτά? Πάρα πολλά μπορούμε να διδαχθούμε. Πρώτον, ότι ο Κύριος είναι ο όντος Κύριος, ο Κυρίαρχος, ο κυβερνήτης των πάντων, αυτός ο οποίος κατευθύνει τα σύμπαντα και με τις άκτιστες ενέργειές του συντηρεί και συνέχει τα πάντα και όλα είναι δυνατά σε Αυτόν, αλλά και σε Αυτόν που πιστεύει εις τον Κύριο, πάντα δυνατά το πιστεύονται. Και επομένως δεν έχουμε τίποτε να φοβηθούμε, αρκεί να είμαστε με τον Παντοκράτορα και Παντοδύναμο Κύριο. Κανένας φόβος δεν πρέπει να μας ταράζει από οποιοδήποτε κτιστό όν, είτε είναι άνθρωπος, είτε είναι και ο διάβολος και τα πονηρά πνεύματα, είτε οποιαδήποτε κατάσταση και τεχνουργία
των δαιμόνων ή και των οργάνων τους. Τίποτε δεν έχουμε να φοβηθούμε, εφόσον είμαστε με τον παντοδύναμο Κύριο. Ο Κύριος κατευθύνει τα πάντα, και όταν ο Κύριος είναι μέσα στην ψυχή μας, κατευθύνει και την ψυχή μας εις τον αληθινό και ορθό προορισμό της, που είναι η αιώνια βασιλεία του. Και το δεύτερο δίδαγμα είναι ότι θα πρέπει συνεχώς να βλέπουμε προς τον Κύριο, να βλέπουμε εις Αυτόν και όχι εις τα στοιχεία της κτήσεως και όχι εις τους ανέμους και στα κύματα και στις δυσκολίες της ζωής, αλλά εις τον Κύριο. Και όσο βλέπουμε εις τον Κύριο και προσευχόμαστε σε Αυτόν αδιάλειπτα και ζούμε σωστά μέσα στην Αγία του Εκκλησία, με μετάνοια, με συνεχή εξομολόγηση και συνεχή Θεία Μετάληψη, η οποία βέβαια πάντοτε πρέπει να γίνεται με την άδεια και ευλογία του πνευματικού μας οδηγού, τότε δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτε, ούτε πρόκειται ποτέ να καταποντιστούμε. Αλλά αν και κάποια στιγμή διστάσουμε και δηλιάσουμε και φοβηθούμε, έχουμε το τρίτο δίδαγμα από τη σημερινή περικοπή. Θα φωνάξουμε κι εμείς όπως ο Πέτρος, «Κύριε σώσε με». Και ο Κύριος θα εκτείνει τη χείρα Του και θα μας σώσει και θα μας πάρει μαζί Του και θα μας κατευθύνει πάλι εις τον ορθό δρόμο, ώστε να βαδίσουμε, όπως και ο Απόστολος Πέτρος, πάλι πάνω στα κύματα της παρούσης ζωής, τα οποία πάντοτε υπάρχουν, και θα μας οδηγήσει στο γαλήνιο λιμένα της Βασιλείας Του. Το δε Θεοίμον δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.